Κύριε Ασασιάδη, καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται εσύ? Τι να γίνει, ξεχάσαμε. Έφυγες από την εξωτική Ολλανδία και ήρθες στο Ελλαδιστάν. Τι ωραία που σημαίνει. Μια χαρά είναι η Ελλάδα, μια χαρά είναι. Φαγητό σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει στον κόσμο. Καλά, αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει. Έχουμε τα καλύτερα. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, για πες. Για πες. Ωραία, τι συνέβη, δεν είμαστε. Έκο, κάτι. Τι έγινε, τι να γίνει. Λοιπόν, με τα γραφικά θέλω. Εντάξει, ανακοίνωσε ο Πάκτο παρά τον Τόμα, α πούμε. Πού βρισκόμαστε, πού είμαστε. Ο δεύτερο στην ιστορία του Πάκτο που πήρε Γιώργο το 71, Το 71, το νούμερο. Ναι, ο δεύτερο μόλι. Ο πρώτο, ο Παναγιώτη Γλύκο, επί σειρά ετών. Καλά που κάθομαι. Ξέρω ότι πολλοί δεν θα αρέσει αυτό που λέω, αλλά εντάξει, μικρή σημασία έχουν τα νούμερα. Απλά έτσι ιστορικά ξέρει ο κόσμος ότι πάντα μου αρέσει έτσι να κοιτάω την ιστορία των αριθμών στον ΠΑΟΚ. Καμιά φορά μαζί μου και λαβές για συζητήσεις, αλλά δεν έχει πολύ πράγμα. Το 71, Παναγιώτη Τζικλή και τώρα ο Μπράντον Τόμας, καλοφόρετο και καλοτάξιδο. Καλοφόρετο. Υπονοείς το παλτό? Δεν είπα τίποτα, όχι. Καλοφόρετο το νούμερο. Καλοφόρετο τα λέει. 20 γκολ θα βάλει και 15 ασίστ. Τέλεια. Και θα τρέχουν μετά να δίνουν σχόλια ορισμένοι. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό είναι ότι θα γεμίσουμε, εγώ στα έλεγα, και δεν ξέρουν τι γίνεται εκεί στον ΠΑΟΚ. Εγώ νομίζω ότι τα στοιχεία τα έχει σαν χαρακτηριστικά αυτά που θέλει ο Λουτσέσκου, δηλαδή την ένταση, το πείσμα στο παιχνίδι του, την επαφή με τα δίκτυα. Και καλά πέναλτι χτυπάει. Καλό είναι να έχει μια ομάδα πολλούς εκτελεστές. Mm-hmm. Άλλωστε με εμάς στην Ευρώπη και τον γκολ το εκτός έδρας να μην μετράει. Έχουν αυξηθεί οι αγώνες που κρίνονται στα πέναλτι, οι ευρωπαϊκοί. Άρα γιατί να μην έχει και άλλους εκτελεστές πέναλτι, όπως είναι εννοείται ο Κούρτιτς, ο Σβάμπ, ασφαλώς, ο Μπράντον Τόμας και στο τέλος είναι καλό στα χτυπήματα πέναλτι, πολλά εκ των οποίων με χτύπημα πανέγκα. Δηλαδή αν κάποιος όλα τα γκολ του Βενεζουελάνου. Εγώ είδα τουλάχιστον 4 εκτελέσεις πανέγκα. Uh-huh. Αυτές που μπήκαν. Δεν είδα κάποια που να έχει χάσει με πανέγκα. Γιατί προφανώς δεν θα μπαίνει στο βίντεο του YouTube. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε κάτι για τον Μπράντον Τόμας. Θα προπονηθεί σήμερα. Σίγουρα θα πάρει χρόνο στο αυριανό φιλικό με τον Πανετολικό, στη Νέα Μεσημβρία. Δυστυχώς και κλεισμένο το θηρόν ακόμα και για μας. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να αλλάξει. Εγώ θα κάνω την προσπάθειά μου. Θα ήθελα να δω το αυριανό φιλικό. Αλλά η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι δεν θα επιτραπεί σε κανέναν είσοδο στη Νέα Μεσημβρία. Δηλαδή εντελώς και κλεισμένο το θηρόν. Ούτε για κόσμο, ούτε για δημοσιογράφους, το ρεπόρτερ, για κανέναν. Στέργιο, μιας και έκλεισε, ανακοινώθηκε μάλλον, όχι έκλεισε, ανακοινώθηκε επίσημα ο Μπράντον Τόμας, και τον έχεις παρακολουθήσει περισσότερο από τον καθέναν. Τι στυλάκι είναι, δηλαδή τι θα δούμε στον αγωνιστικό χώρο, σε επίσημο παιχνίδι από αυτόν? Με ποιον μοιάζει, δηλαδή, μ' αρέσει αυτή. Αυτό το στυλ, ας πούμε, να το συζητάμε στον αέρα. Τι στυλ έχει ο παίκτης, ας πούμε? Τι στυλ έχει ο παίκτης? Τώρα, είναι ένας παίκτης που το αρέσει να κινείται περιφερειακά στην επίθεση. Παίζει και στις τέργες, αν χρειαστεί, αλλά η κύρια θέση του είναι περιφερειακός φορ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει την αλητία μέσα του, την καλώς εννοούμενη. Με πολύ καλή αίσθηση του χώρου, με πολύ γερά πατήματα και με ένα παιχνίδι το έλεγα και νωρίτερα γεμάτο ένταση. Δηλαδή δεν είναι χαλαρός ποδοσφαιριστής. Πηγαίνει στα κόκκινα. Σαν χαρακτηριστικά, ξαναλέω, είναι αυτό που ήθελε ο Λουτσέσκου. Το θέμα είναι σαν προσωπικότητα, σαν ψυχοσύνθεση, να είναι αυτό που θέλει ο ΠΑΟ. Γιατί δεν αρκεί σε μια ομάδα πρωταθλητισμού να έχεις μόνο 2, 3, 4, 5 καλά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό να αισθανθεί καλά την πρώτη στιγμή. Και να έχει και την ψυχοσύνθεση που χρειάζεται κάποιος για να παίξει στον ΠΑΟΚ. Να μην λυγίσει από την πίεση που θα υπάρξει ενδεχομένως σε κάποιο σημείο της σεζόν, να μην αγχωθεί, να μην τον πάρει από κάτω εάν δεν κάνει 2-3 καλές εμφανίσεις. Παίζουν πολλά ρόλο. Αλλά σαν ποδοσφαιριστής, παρότι δεν έχει το εντυπωσιακό περιτύλιγμα, δεν έπαιζε στην Λα Λίγκα την περασμένη σεζόν, δεν έχει στη Λα Λίγκα 80 εμφανίσεις, 9 έχει στην καριέρα του. Σε κούτα division έπαιζε. Ναι. Αλλά πολλές φορές, Γιώργο, ένα δώρο μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό και να μην είναι και περιτύλιγμα, απλά να έχει μια σακούλα σούπερ μάρκετ. Έτσι, έτσι. Θα σωστό, πω εγώ. Σωστό.
Τα άλλα δύο τα ονόματα τώρα, τα άλλα τα πιασάρικα. Του Νάρε και του Σωτέρδο. Θα σας άκουγα νωρίτερα που μιλήσατε με τον Μιχάλη για τον Σωτέρδο. Εννοείται πως υπάρχει δεδομένη συμφωνία εδώ και μέρες. Εννοείται πως το ποδοσφαιριστών ήθελε ο Ρασβάνο Τσέσκου στην Αλ Χιλάλ, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, δεν είχε κάτι να μάθει περισσότερα. Ίσα-ίσα, σωστά είπε ο Μιχάλης, ότι ο Λουτσέσκου ενημέρωσε τον Πότο και ο Πότο έδωσε την έγκρισή του. Η οψιόν αγοράς θα είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Ένα ποσό που το έχουμε αποκαλύψει εδώ και μέρες επίσης, γιατί ακούστηκαν κάτι ποσά 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια. Από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Λίπερο ότι η οψιόν αγοράς θα είναι γύρω στο 1,5 και ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει το 1,1 εκατομμύριο ευρώ που είναι το συμβόλαιο του Βενεζουελάνου στην Τίγκρες. Αυτή είναι η συμφωνία. Απλώς υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, κυρίως με την Τίγκρες, που δεν έχουν επιτρέψει ακόμα τον ποδοσφαιριστή να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Είναι δεδομένο πως η Τίγκρες δεν τον θέλει. Δεν μπορώ να πω θέλει να τον ξεπορτωθεί ή οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν έχω την εικόνα πλήρη του ρεπορτάζ του τι έκανε στο Μεξικό. Έδωσε κάποιες λαβές για σχόλια. Ένα παρτάκι που έκανε, ένα αυτοκινητικό ατύχημα που είχε και πήρε και έκτασε στο Μεξικό χωρίς να κάνει κάτι το παράνομο στο τέλος. Δηλαδή δεν έφυγε τον χώρο του ατυχήματος. Δεν παράτησε κάποιος τον δρόμο αιμότυρτο. Χτύπησε κάποιον με το αυτοκίνητό του. Περίμενε ο άνθρωπος, ασφαλιστικές, την τροχιά της στο Μεξικό. Έγινε κάποιος δώρος και γι' αυτό. Γενικότερα δεν είναι και ο πλέον ήσυχος χαρακτήρας. Και ρωτώντας και τον Ζωζέ Μπότο, έτσι ένα πηγαδάκι ακόμη στην Ολλανδία, ότι μήπως προβληματίζεται για το χαρακτήρα, μου είπε όχι. Θεωρούμε στον ΠΑΟΚ ότι δεν είναι τόσο ανώριμος όσο είναι ο Ζαμπά, για παράδειγμα. Εντάξει, απλώς ένα παιδί 25 ετών δεν γίνεται να είναι, Γιώργο, μοναστήρι, προπόνηση, κήπεδο, μοναστήρι, σπίτι, μοναστήρι. Είναι 25 χρονών. Θα κάνει και το πάρτι του, το θέμα είναι να μην θα κάνει σε υπερβολικό βαθμό όλα αυτά. Τέλος πάντων, φαίνεται πως είναι θέμα ημερών και του Σωτέλδο και του Νάρεϊ. Εγώ νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμη για τη ρεβάνς. Δεν ξέρω αν θα δηλωθούν αύριο στη λίστα. Προφανώς και όχι, γιατί αύριο λίγη υποθεσμία για ΠΑΟ, για Άρη και όλες τις ομάδες του Conference League. Αλλά υπάρχει δυνατότητα για δύο αλλαγές, όχι δύο προσθήκες. Μία ημέρα, ένα 24ωρο πριν το πρώτο μάτς με τη Λεύσκη. Άρα νομίζω ότι αν δεν έχουμε έτσι κάποια έκπληξη σήμερα, δηλαδή να τελειώσει οριστικά η υπόθεση του Νάρε ή η υπόθεση του Σωτέλδο, νομίζω ότι δεν θα δηλωθούν οι δύο ποδοσφαιριστές και αν χρειαστεί θα γίνει αντικατάσταση πριν τη ρεβάνς με τους Βούλγαρους στη Τούμπα, 28 Ιουλίου. Το καλό είναι ότι θα προπονηθεί ο Μπράντον Τόμας. Δεν ήταν χθες ο Πίτσας βάζει την προπόνηση. Είναι η σύζυγός του ώρες μακριά, δεν ξέρω, μία μέρα για να γεννήσει το παιδάκι τους. Να πάνε όλα καλά για την οικογένεια του Μπίσε. Ναι. Οπότε λείπει ο Σουριναμέζος. Άρα αν υπήρχε μία πιθανότητα λόγω της αγάπης που έχει ο Λουτσέσκου τον Τσεσβάρ να τον έβαζε ένα 20 λεπτό μισάωρο στη Σόφια, νομίζω ότι έχοντας χάσει τη χθεσινή προπόνηση. Μόνο χάνει και τη σημερινή. Δεν νομίζω τώρα με μία προπόνηση και μετά από διακοπές ο Μπίσε να μπει η αποστολή. Αλλά περιμένουμε και γι' αυτό να μην το τρέχουμε χωρίς να υπάρχει λόγος. Γενικότερα μπαίνει ο ΠΑΟΚ σε μια εβδομάδα πολύ κρίσιμη για την πρώτη μάχη με τους Βούλγαρους και μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητα ότι το μυαλό του Λουτσέσκου είναι μόνο στους παίκτες που έχει τη διάθεσή του. Ασφαλώς ο Πότο έχει τη δουλειά να τελειώσει επιτέλους αυτό το σύριαλ με τον Άρεϊ που το έλεγα και χθες με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ελπίζει ο κόσμος, ελπίζουμε και εμείς ότι αξίζει ο ντόρος που έγινε εδώ και 1,5 μήνα. Δηλαδή, όταν επιμένει ο ΠΑΟΚ σε έναν ποδοσφαιριστή τόσο πολύ και είναι στο παιχνίδι 1,5 μήνα, προφανώς η λογική λέει ότι αξίζει τον κόπο. Δηλαδή, αν δεν αξίζει τον κόπο, δεν έχω λόγια. Αλλά τα χαρακτηριστικά του παίκτη ασφαλώς μας δίνουν ένα καλό φίλο. Για την αποτέλεσμα. Στέργιο, μέχρι πότε πρέπει να δηλώσει τους παίκτες όπου είπες, αυτοί που θα παίξουν. Αύριο, στήριο. Αύριο. Α, μέχρι αύριο. Μέχρι αύριο, ναι. Νομίζω πως μπορεί να μην είναι μέσα στο Ελκαντουρί, γιατί είναι και τραυματίας. Να πούμε το εξής και θα το αναλύσουμε και αύριο, Γιώργο. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι δεν δηλώνεις μια λίστα 20 ποδοσφαιριστών, 24 και άλλους τόσους, η λίστα β' επιστηνικάδες,
και αν περάσει τον επόμενο γύρο, ξαναδηλώνει από την αρχή. Ναι. Γιατί αυτό θα ήταν το εύκολο. Αφήνω έξω Ολιβέιρα, αφήνω Μπίστεσβαρ, αφήνω. Και μετά στο δεύτερο γύρο του ξαναβάζω όλους μέσα. Να παίρνει τα δύο παιχνίδια με τη Λεύσκη και μετά στο δεύτερο γύρο βάζω άλλους. Ναι, θα μιλάμε για αντικαταστάσεις παικτών. Δηλαδή ουσιαστικά τη βάση τη δηλώνεις από τώρα. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι τον Ελ Καντουρί μία μέσα, μία έξω, μία μέσα, μία έξω. Άρα λοιπόν έχει δουλειά αύριο ο Λουτσέσκου. Φαντάζομαι σήμερα, τώρα που μιλάμε, ήδη έχει καθαρίσει και θα μας δώσει πολύ τροφή για σχόλια. Πίστεψέ με, η δημοσιοποίηση της λίστας. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει τη ζωή του εύκολη. Δεν έχει Έλληνες, δεν έχει γηγενείς, έχει πολλούς ξένους. Θα μείνουν κάποιοι απ' έξω. Είναι λίγο. Να βάλει Έλληνες, ναι. Λοιπόν, Αλλά είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, θα το δούμε αύριο αυτό. Βλέπω εδώ ότι η Λεύσκη έκανε μεταγραφή. Πήρε δεξί μπακ Γάλλο. Είναι ο Τζερέμι Πετρίς. Γι' αυτό λοιπόν. Πετρίς, ο Πετρίς, ναι, είναι Γάλλος δεξί μπακ 24 χρόνων. Γι' αυτό λοιπόν έχω να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον Ντάντσο Γκροσντάνοφ, τον συνάδελφο από την Βουλγαρία που μας έχει βοηθήσει αρκετά εδώ στο Λίμπερο με το ρεπορτάζ της Λεύσκη. Ντάντσο, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, για χαρά. Καλησπέρα. Καλά είστε. Έχω και τον Στέργιο Αναστασιάδη στον αέρα που επιμελείται του ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και τώρα που μιλούσαμε για τη λίστα του Λουτσέσκου ενώ ψηλεύσκη, λέω κάτσε και βλέπω και τη μεταγραφή που έκανε η Λεύσκη, λέω κάτσε να μιλήσουμε με τον Ντάντσο και οι τρεις να είμαστε στον αέρα τώρα να δούμε τι γίνεται. Για πες μας τι γίνεται στη Λεύσκη. Τώρα η Λεύσκη έκανε τη μεταγραφή που ήθελε να κάνει, το δεξιμπακ. Ναι. Κάτι που έδειξε το παιχνίδι με την ΤΣΚΑ 1948, μετά που έχασε το πρώτο παιχνίδι, που έγραψε την πρώτη ήττα για τη νέα σεζόν. Και δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος ο Στανιμίρ Στοϊόφ από αυτά που έδειξε ο Κροάτης Μπλάζεβιτς που έπαιξε σε αυτό το παιχνίδι δεξιά μπακ και δεν ήταν ικανοποιημένος και δεν θα συνεχίσει μάλλον ο Μπλάζεβιτς. Ο Μπλάζεβιτς είναι μεταγραφή φετινή, τον πήραν τώρα τον Κροάτη. Τώρα πριν 2-3 μήνες τον πήραν, αλλά δεν είναι ok. Μάλιστα. Δεν είναι ικανοποιημένοι οι προπονητές και μάλλον θα φύγει από το κλαμπ. Ο Τζερεμί Πετρίς είναι ένας παίκτης γεννημένος το 98, δεξί μπακ, που την περσινή χρονιά έπαιξε με την ομάδα της Τσάρλς Κοστέλο στη Βουλγαρία. Και το γνωρίζουν καλά στη Λεύσκη. Τον είχαν δει πολλές φορές. Σε παιχνίδια πρωταθλήματος, υποβιβάστηκε η Τσάρλς Κοστέλο, αλλά εντάξει ήταν ένα project με πολλούς ξένους παίκτες και αυτός είναι ένας παίκτης που είναι γρήγορος και είναι καλύτερη λύση από Μπλάζεβιτς στα δεξιά. Μάλιστα. Το άλλο νέο είναι ότι ο Τσουνάμι δεν είναι καλά. Ο Βραζιλιάνος που παίζει αριστερά από την αριστερή θέση. Μάλλον θα σκεφτεί κάτι εκεί ο Στανιμίρ Στοϊόφ. Ο Τσουνάμι είναι έξω και μάλλον θα χάσει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Οι αναφορές είναι γι' αυτό. Και ο τρίτος παίκτης που μάλλον δεν θα παίξει εναντίον του ΠΑΟΚ είναι ο Ιβελίν Ποπόφ. Αλλά πριν να με ρωτήσεις, το Σάββατο βράδυ, ναι, η Λεύσκη παίζει με τη Σπαρτάκ Βάρνα το πρώτο παιχνίδι μπροστά στους οπαδούς, το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας και εκεί θα φανούν πολλά πράγματα, μάλλον για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, για την ενδεκάδα. Ναι. Για λίστα, μέχρι και αύριο νομίζω πρέπει να δηλωθούν κάποιοι παίκτες, έτσι, όχι κάποιοι, ναι, παίκτες θα παίξουν. Ναι, για την UEFA, ναι. Για το Βουλγάρικο Πρωτάθλημα είναι, ναι, μέχρι. Για την UEFA, λέμε για τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Για την UEFA, ναι. Γενικότερα. Αλλά κοιτάξτε. Πες μου, Ντάντσο. Ναι. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε όλοι που εντάξει, θα δουν το παιχνίδι και οι συνάδελφοι είναι ότι η Λεύσκη αυτό που προσπαθεί, αυτό που κάνει, το σύστημα είναι το 4-2-3-1. Αχα. Το ένα, ναι, ποιος είναι μπροστά. Είναι ο Μπιλάλ Μπαρί που είναι, εντάξει, είναι ένας παίκτης που παίζει πολύ για την ομάδα.
κινείται σε όλο το front της επίθεσης, ναι. Προσπαθεί να μπαίνει μέσα σε συνδυασμούς, δεν είναι πολύ, ας πούμε, πολύ γκολδί, αλλά είναι πολύτιμος παίκτης, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα που κάνει. Παίζει για την ομάδα, συνδυάζεται καλά. Ο Βραζιλάνος ο Ρονάλντο που τον πήρανε, που γελούσαμε την περασμένη φορά, ναι. Σιγά σιγά ανεβάζει ρυθμούς, εντάξει, μπαίνει μέσα στην ομάδα σιγά σιγά. Και αυτή είναι η ομάδα, είναι, τι να σε πω, από πίσω είναι δύο καλοί center back, που είναι, εντάξει, ας πούμε, έμπειροι, καλοί center back, ο Ολλανδέζος, τώρα μου βγήκε το όνομα, συγγνώμη, και ο Κόρντοβα είναι ο άλλος, mm-hmm. Είναι ένας από το Πανάμα και ένας από την Ολλανδία, οι center back. Στέργιο. Εντάξει, είναι, είπαμε, ναι. Και την παραδείγμα. Παίζω, όχι, τάντσο ολοκλήρωσε για να... ήθελα να πω στο Στέργιο αν θέλει κάτι να σε ρωτήσει, που είναι πιο κοντά. Έχω, έχω. Θα σε ολοκληρώσει. Ναι. Ρώτα, Στέργιο. Είπατε ότι μάλλον ο Ιβελίν Ποπόβ δεν θα παίξει. Και υπάρχουν ελπίδες, γιατί αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι σίγουρα εκτός από τα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Και υπάρχουν ελπίδες να τον δούμε κόντρα στον ΠΑΟΚ στο πρώτο ή το δεύτερο μάτς, τον Ποπόβ. Έχει. Εντάξει, είναι... έχει ελπίδες. Αλλά αυτό που διαβάζω τώρα στα MMA είναι πως δεν είναι πολύ μεγάλες οι ελπίδες. Εντάξει, ξέρεις και εσύ, συνάδελφε, πως αυτά τα πράγματα πριν από παιχνίδια, οι ομάδες κάνουν και λίγο, ξέρεις, ας πούμε, έτσι και έτσι, ας πούμε. Εντάξει, αυτό που βγαίνει από την ομάδα, αλλά είναι ένας παίκτης που είναι και 34 χρονών. Και όταν προκύψει κάτι, τραυματισμό, όπως έχει αυτός παίκτης, είναι λίγο δύσκολο να μπει σε ρυθμό. Αλλά μέχρι τώρα δεν είμαι 100% σίγουρος ότι θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Μάλλον, εγώ αυτό που έχω διαβάσει είναι πως δεν θα μπορεί να το κάνει. Αλλά το Σάββατο... Μια ακόμα ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Ναι, συνάδελφε. Επειδή έχετε καλύτερη εικόνα από εμάς σίγουρα για τη Λεύσκη, σε σχέση με το πώς τελείωσε η Λεύσκη πέρσι τη χρονιά με ένα κύπελλο Βουλγαρίας, η εικόνα που δείχνει μέχρι τώρα... σας δείχνει ότι είναι καλύτερη από πέρσι, είναι πιο αδύναμη, έχει κάποιες αδυναμίες που δεν είχε πέρσι ή αντίθετα έχει κάποια προτερήματα που δεν είχε πέρσι. Ένα σχόλιο λίγο σε σχέση, ναι, με την περσινή εικόνα. Ναι, ένα σχόλιο με την περσινή εικόνα. Αυτό που μπορώ να πω τώρα, που έχουν παίξει και μόνο ένα παιχνίδι πρωταθλήματος, μόνο ένα, τα άλλα ήταν φιλικά. Είχαν παίξει και με την δική μου την ομάδα του. Δεν αλλάξανε πολλά τα πράγματα. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι πως προσπαθούν να κάνουν τα πράγματα γρήγορα. Πιο γρήγορα από τα τελευταία παιχνίδια. Και γι' αυτό που μπήκε ο Ρονάλντο μέσα στο παιχνίδι και ο άλλος ο Βραζιλιάνος, ο Βέλτον, οι δύο παίζουν τις άκρες και προσπαθεί οι επιθέσεις να γίνονται γρήγορες, να έχει πίεση μπροστά και να παίζουν ακόμα πιο γρήγορα. Αυτό προσπαθεί ο Στανιμίρ Στουίλος να βάλει. Αλλά πρέπει να πούμε πως ήταν με την ΤΣΚΑ 48, ήρθε μετά από ένα παιχνίδι που πάνω από 60 λεπτά η Λεύσκη έπαιξε με παίχτη παραπάνω. Εντάξει, η ΤΣΚΑ 48 είναι καλή ομάδα, έχουν και οικονομικές δυνατότητες, παίρνουν καλούς παίχτες, είναι μια καλή ομάδα, αλλά αυτό που είπε στο τέλος μπροστά στους δημοσιογράφους του Στανιμίρ Στουίλος είναι ότι θέλει η ομάδα να παίζει σαν ομάδα, να κυλάει την μπάλα σαν ομάδα και όχι να δείχνουν τόσο πολύ τα individual πράγματα, τις μονάδες. Τα ατομικά, ναι, τα ατομικά χαρακτηριστικά, ναι. Τα ατομικά, ναι. Άρα στον ΠΑΟΚ έχουν δίκιο που έχουν εντοπίσει την πρώτη στιγμή ότι μια από τις καλές κατηγορίες της Λεύσκης, η δυνάμεις της, είναι η ταχύτητα στην επίθεση. Γιατί μας το λέγανε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Η ταχύτητα, ναι, αυτή ήταν η λέξη που... ότι έχουν αυτή ταχύτητα. Ήταν η λέξη... Ναι. Αυτή ήταν η λέξη που γύρευα και ήθελα να χρησιμοποιήσω, η ταχύτητα. Δηλαδή αυτό που θέλει ο Στανιμίρ Στουίλοφ είναι η ταχύτητα και προκειμένου το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ να προσπαθήσει με counter-attack να βρει ευκαιρίες. Δηλαδή να βρει, να βρει τον τρόπο να επιτυχεί με την ταχύτητα.
αυτούς τους Βραζιλιάνους που έχει, τον Ρονάλντο και τον Γουέλτον. Αλλά και τον Τσουνάμι και τώρα και τον Ποστρίς. Μιλάμε για τους... Συγγνώμη. Τα εισιτήρια πώς πάνε, τα εισιτήρια του αγώνα, κυκλοφόρησαν, κυκλοφορούν. Τα εισιτήρια δεν έχω διαβάσει ακόμα να τα για τα εισιτήρια. Νομίζω πως τη Δευτέρα θα ανοίξουν, αλλά θα είναι γεμάτο το στάδιο. Να περιμένουμε γεμάτο. Την περασμένη φορά, ναι, αυτό θα είναι γεμάτο, είναι σίγουρο. Όσοι δεν είναι στις ελληνικές παραλίες, θα είναι στο γήπεδο. Επειδή εντάξει Ιούλιο είναι, αλλά εντάξει δεν είναι ακόμα ο περίοδος της άδειας στη Βουλγαρία. Αλλά έχουμε μιλήσει και με τον συνάδελφο την περασμένη φορά. Είναι ο ενθουσιασμός από το κύπελο. Είναι ο ενθουσιασμός που η ομάδα έχει κάποια οικονομικά προβλήματα και οι οπαδοί θέλουν να βοηθήσουν με όλα που μπορούν. Με φανέλες, με merchandise, με εισιτήρια, με πράγματα. Και θα είναι και αυτό που λες και γυρίζει, θα παίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά από κάμποσα χρόνια. Και εγώ πιστεύω πως το στάδιο θα είναι γεμάτο για να γίνει μια γιορτή. Για να γίνει μια γιορτή. Ποδοσφαιρική γιορτή. Ντάντσο, για να κλείσουμε, εσύ σε ποια ελληνική εξωτική παραλία είσαι? Εγώ είμαι στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Σταυρό. Τι λένε, φίλε. Ναι. Σταυρό, σας προβάλλετε και τα λοιπά εκεί. Έχει κόσμο, έχει ναι, κόσμο. Ναι, μάλιστα εκεί. Έχει κόσμο, ναι. Έχει και πολλούς παουτζίδες εδώ. Ναι. Παντού είμαστε δηλαδή. Παντού είμαστε. Φαγητό καλό έχει, φαγητό. Έχει φαγητό καλό. Ναι. Η θάλασσα είναι καταπληκτική. Καταπληκτική. Όλα καλά, αλλά πρέπει να γυρίσουμε δουλειά. Πρέπει να γυρίσουμε δουλειά. Μέχρι πότε θα είσαι? Έχουμε και εμείς παιχνίδι. Μέχρι πότε θα είσαι στο Σταυρό? Μέχρι το Σάββατο έκλεψα 3-4 μέρες, ναι, από τον πρόεδρο και πρέπει να γυρίσω στη δουλειά. Ντάντσο, σε ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, χαιρετίσματα. Γεια. Αυτός ήταν ο Ντάντσο Γκροσντάνοφ, συνάδελφος από την Βουλγαρία, το ρεπορτάζ της Λεύσκη. Στον εξωτικό Σταυρό είναι, Στέργιο, που λες εσύ ότι ο Σταυρός δεν έχει καλή θάλασσα. Έχω να πάω χρόνια. Θέλω τα παιδικά μου χρόνια εκεί, Σταυρό, στο Βάλτα, Βραζιά. Έχω να πάω χρόνια. Ωραία ήταν. Ναι, ναι, ναι. Και ωραία είναι. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι πήραμε και το κομμάτι που μας έλειπε από τον Ντάντσο για τη Λεύσκη και ό,τι γίνεται. Εντάξει, έχει παιχνιδάκια τώρα. Εντάξει, είναι ένα μάτσο ευρωπαϊκό. Έχει παιχνιδάκια από τους προπονητές. Γενικότερα, να, αυτός είναι τραυματίας. Να μπορεί να παίξει, μπορεί να μην παίξει. Έχει θεματάκια. Τέτοια. Εγώ κρατάω, Γιώργο, ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει ένα γήπεδο που θα έχει 20.000 θεατές. Δεν θα έχει φίλους του ΠΑΟΚ. Θα υπάρχει ενθουσιασμός, γιατί όντως για γιορτή το προετοιμάζουν. Επιμένω ότι το παιχνίδι είναι δύσκολο, αλλά είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ να χαλάσει τη γιορτή, να παρατάξει στο χορτάρι την ποιότητά του, την εμπειρία του και την πιο βαριά φανέλα, όπως και αν το κάνουμε, και να πάρει το σκορ που θέλει και να αφήσει την ομάδα της Λεύσκη να κάνει πορεία την άλλη χρονιά. Αλλά σίγουρα το παιχνίδι. Και αυτό που είπα και το κλείνω είναι γεγονός. Στον ΠΑΟΚ δεν θα πω ούτε φοβισμένοι ούτε αγχωμένοι, αλλά ξέρουν ότι πρέπει να παίξει η ομάδα. Δεν σηκώνονται λάθη, έχουν ταχύτητα οι Βούλγαροι. Ο Έλτον, ο Τσουνάμι, οι Βραζιλιάνοι, οι Βούλγαροι έχουν ένα καλό σύνολο. Ναι. Θα δούμε. Ναι, έτσι είναι, ακριβώς. Λοιπόν, Στέργιο, σε ευχαριστούμε πολύ.